Βασίλης, θέλω ένα σχόλιο αν όντως πήρες δάνειο από τη Βουλή και για ποιο λόγο. Λιμενικός αναποστρατεία. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, θα πω, κάνω ένα γρήγορο σχόλιο. Έχω πάρει και εγώ, έχουν πάρει και άλλοι βουλευτές. Κι εγώ. Οι εγγυήσεις είναι γύρω στις 150.000 ευρώ που έχουν πληρώσει οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, πρώτον. Δεύτερον, γιατί κάποιος βγήκε στα κανάλια γύρω λόγος, έχει βγει επειδή δεν έγινε βουλευτής, επειδή για διάφορους άλλους λόγους τοπικούς δικούς του και καθυβρίζει γενικώς όλους μας η Λίβδιν. Εγώ είχα μια επιχείρηση, αγαπητέ Βασίλη, την οποία μετά τις συλλήψεις, αφού ήρθαν όλες τις υπηρεσίες και σε μένα τότε στις πρώτες συλλήψεις, τρομοκρατική κτλ., μου έστειλαν και το ΣΔΟΕ ότι έχω 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς. Μου έστειλαν τους ασφαλίτες και ήταν στη γωνία, αφού είσαι και λιμενικός σε ένα αποστρατεία. Και όποιος ένστολος έμπαινε στο μαγαζί μου, γιατί πουλούσα στρατιωτικά ήδη, όπως καταλαβαίνεις, τον κατέγραφαν. Οπότε σταμάτησε να μπαίνει οποιοδήποτε στο μαγαζί. Πήγανε στους πελάτες, τους οποίους είχα σε διάφορα μέρη και τους απείλησαν με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Και όταν έκλεισα το μαγαζί, αναγκάστηκα να το κλείσω, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είχαν πέσει και δαίμονες πάνω μου. Γιατί από αυτό ζούσα, γιατί το έχω φτιάξει από 17 χρόνια μόνος μου, φίλε Βασίλη. Και πήγα να κάνω μια δουλειά μέσω ενός φίλου. Πήγαν και στον φίλο μου, γνωστός μου, και τον απείλησαν ότι δεν πρέπει να κάνει καμιά δουλειά μαζί μου. Αυτά, φίλε Βασίλη. Οπότε τα υπόλοιπα τα ακούνε. Εξάλλου το δάνειο αποπληρώνεται πίσω. Τώρα με το τι όρους είναι και τα λοιπά είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι ακόμα να πω και πες και εσύ κανένα παρά αυτό. Όταν βλέπεις κάποιος και βγαίνει στο κανάλι του Μπόμπολα και είναι σαλόνι, δισέλιδο αφιέρωμα στις εφημερίδες του Μπόμπολα, πάει να πει ότι εμείς κάτι κάνουμε καλά και δεν κάνει σίγουρα αυτός. Εκτός και αν πιστεύεις τον Μπόμπολα, φίλε Βασίλη, και οποιοδήποτε άλλο. Και κάτι ακόμα, ο συναγωνιστής Λαγός, ο συναγωνιστής Κασιδιάρης, ο συναγωνιστής Γερμανής και όλοι οι υπόλοιποι συναγωνιστές έχουν γραμμένο αυτόν τον προδότη που μας κατηγορεί ως συστημικούς, την ίδια που ο αρχηγός Χρυσής Αυγής είναι φυλακή, βουλευτές είναι στη φυλακή, άλλοι διώκονται, άλλοι δολοφονούνται, άλλοι εξαφανίζονται και πάει λέγοντας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, τον οργανισμό, ναι. Εντάξει, το κάλυψες, αλλά επειδή τώρα πριν 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε μια νέα είδηση ότι εντός εισαγωγικών αντισυστημική Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί δάνεια από τη Βουλή. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είμαστε αντισυστημικοί. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή που μπήκαμε φυλακή παράνομα. Συγγνώμη που μας έχουν βάλει 50.000 ευρώ εγγύηση στον καθένα, άλλο να μην μιλάει. Συγγνώμη που δολοφονήσαν δύο άτομα και δεν βρήκαν τους δράστες. Πιστεύω ότι ακόμα και αν μας του φεκίσουν όλους στο Σύνταγμα, θα βρεθεί κάποιος λύθος και θα πει ότι η Χρυσή Αυγή το έκανε σκόπιμα για να αποκτήσει στεροφημία, άρα είναι συστημική. Και, λοιπόν, και δυστυχώς δεν έχουμε και τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε κανένα από αυτά τα μεγάλα κανάλια και δεν μας βγάζουν. Βγάζουν μόνο αυτούς οι οποίοι θα πούνε το οτιδήποτε αντίον της Χρυσής Αυγής. Το γεγονός ότι πήραμε δάνειο για να ξεχρεώσουμε μια τέτοια έκτακτη οικονομική υποχρέωση σημαίνει ότι τα λεφτά που παίρναμε τόσα 2,5-3 χρόνια σαν βουλευτές δεν τα κάναμε. Γιατί εμείς όντως αποδεδειγμένα τα γυρίζουμε πίσω. Το πόρισμα του ΔΟΕ λέει, φίλε Βασίλη, ότι τα έσοδα του κόμματος προέρχονταν από την κρατική επιχορήγηση όταν την είχαμε, μέχρι στιγμή που την κόψαν και τα πήραν όλα, και από τα λεφτά που δίνουν οι βουλευτές που πίστεψέ με είναι πάρα πολλά, φτάνουν το ίμιση της αποζημίωσης που φτάνει γύρω σε 6.000. Εντάξει, χώρια τα υπόλοιπα. Οπότε όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι κομπλεξικοί που τα λένε όλα αυτά, ας πάνε πρώτα να πληρώσουν τα φέσια που έχουν ρίξει γύρω-γύρω στην περιοχή τους, να δώσουν πίσω τις προκαταβολές που έπαιρναν για δουλειές και δεν έφτιαχναν ποτέ τίποτα και οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τους γράφουμε εκεί που δεν παίρνει μελάνη.